Τέσσερα. Σελίδα 884. Είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Είναι το κεφάλαιο 5 και το εδάφιο 21. Έψιλον 21. 5-21. Σελίς 884. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλιν εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και το πλησίον της θαλάσσης, και δου έρχεται εις τον αρχισυναγόγον ονόματι Άιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια, να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν δια να σωθεί, και θέλει ζήσει. Και πήγαιν με ταυτού και εκολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γίνει της έχουσα ρίσιν αίματος 12 έτη, και πολλά παθούσα υπό πολλών νεατρών, και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όχλο όπισθε και ήγησεν το ημάτιον αυτού, διότι έλεγεν ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής, και αισθάνθη το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό, την δύναμη την εξελθούσα από αυτού, στραφήσεν το όχλο, έλεγεν «Τι σήγησε τα ημάτια μου?» Και έλεγον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγεις τι μου ήγησε?» Και περιέβλεπε δια να είδη την πράξα σαν τούτο. Δε γινή, φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρε ότι τι έγινεν επ' αυτήν, ήλθε και προσέπεσεν σε αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπε προς αυτήν, «Θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε. Ήπαγε η σιρήνη και έσω υγιής από τις μάστιγός σου». Ενώ αυτό σε λάλλει έτη, έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι «Η θυγάτερ σου απέθανε, τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων?» Ο δε Ιησούς ευθύς ότε ήκουσε των λόγων λαλούμενων, λέγει προς τον αρχισυνάχογον, «Μη φοβούμενο πίστευε, και δεν αφήκεν ουδέν να ακολουθήσει αυτόν, ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην, των αδελφών του Ιακώβου». Και έρχονται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και βλέπει θόρυβον, κλαίοντες και αλαλάζοντες πολλά. Και εισελθόν λέγει προς αυτούς, «Τι θορυβήστε και κλαίετε? Το παιδίον δεν απέθανε, αλλά κοιμάται». Και κατεγέλων αυτού. Ο δε αφού εξέβαλε άπαντας, παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθέ αυτού, και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίον. Και πιάσα στην χείραν του παιδίου, λέγει προς αυτήν, «Τα λιθά κούμι, το οποίο μεθερμινευόμενο είναι κοράσιον, συλλέγω σηκώθητη». Και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη, διότι το ετών 12. Και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη. Και παρήγγειλεν εις αυτούς πολλά να μη μάθει μη διστούτο, και είπε να δοθεί εις αυτή να φάγει. Και εξήλθεν εκείθεν και ήλθεν εις την πατρίδαν αυτού και ακολουθούσιν αυτόν οι μαθητέ αυτού. Και όταν ήλθε το Σάββατον, ήρχισε να διδάσκεν τη συναγωγή, και πολλοί ακούοντες, εξεπλήτοντο και έλεγον, «Πόθεν εις τούτον ταύτα, και τι η σοφία ειδωθήσα εις αυτόν, ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτών? Δεν είναι ούτως ο τέκτον, ο Υιός της Μαρίας, ο αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος? Και δεν είναι εαδελφέ αυτού εντάφθα παροιμήν?» Και σκανδαλίζονται εν αυτό. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς, ότι δεν είναι προφήτης ανευτιμής, η μία εν τη πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού. Και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάνει, η μία ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τα σχήρα σε θεράπευσεν αυτούς, και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών, και περιήρχε το τασκό μας κύκλο διδάσκων. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στη γη για τα απολωλώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Σε αυτούς απεστάλλει, σε αυτούς κήρυξε, σε αυτούς αποκάλυψε την υπόστασή Του, την οντότητά Του, τη δύναμή Του, σε αυτούς ομολόγησε
ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ανάμεσα σε αυτούς ενήργησε. Αλλά όταν βρέθηκε στο χωριό του, στο στενό κύκλο που τον ήξεραν πριν, τα 30 του χρόνια πριν αποκαλυφθεί σαν Υιός του Θεού του Ζώντος, πριν βαφτιστεί εν ύδατη και έλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω του εν είδη περιστεράς, πριν ο Πατέρας ο Ουράνιος ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής τον οποίον ευαρεστήθη, και ενώ ακόμη ήταν μαραγκός ανάμεσα στο χωριό του, ένας απλός γιος μαραγκού, γιος του Ιωσήφ καθώς ενομίζεται, μαραγκός και ο ίδιος, που δεν διέφερε καθόλου από το άλλα τα παιδιά και από τους άλλους νέους, μέχρι που ο Κύριος τον προσδιορισμένο χρόνο, την προσδιορισμένη ημέρα και ώρα, τον κάλεσε και τον απέστειλε. 30 χρόνια ζούσε το παρόν, Άγιος άνθρωπος βέβαια, Υιός του Θεού, το παρόν του απλού ανθρώπου. Και κάποια στιγμή ο Θεός δημιούργησε το μέλλον του επί της γης, το οποίο ήταν προγραμματισμένο προκαταβολής κόσμου για τον άντρα, για τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Έτσι εργάστηκε ο Θεός με τον απεσταλμένο του Χριστόν Ιησούν άνθρωπον, και έτσι εργάζεται ο Θεός με τους απεσταλμένους του Ιησού Χριστού ανθρώπους. Σε μια στιγμή προγραμματισμένη και προσδιορισμένη από το Θεό προκαταβολής κόσμου, κάνει τη μεγάλη αλλαγή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν και το παρόν του ανθρώπου, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το είχε προορίσει και προγραμματίσει προκαταβολής κόσμου σε κάθε έναν άνθρωπο. Αρκεί ο άνθρωπος αυτός, όπως ο Ιησούς Χριστός, να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, υπακούοντας το Λόγο του Θεού, καθώς υπακοή είναι η ευλογία, ορθοτομούντας το Λόγο της αληθείας, καθώς τούτο είναι χάρις Θεού, και ορθοποδώντας το Λόγο της αληθείας, καθώς τούτο είναι η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και από εκεί και πέρα άλλαξαν τα πάντα. Και η αλλαγή στη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού έγινε αντιληπτή στους πιστεύοντας. Και έγινε αντιληπτή με μεγαλεία και θαύματα πολλά. Έγινε αντιληπτή όμως. Γιατί είναι Θεός κρυπτόμενος, έτσι μας λέει η Γραφή, αλλά είναι και Θεός αποκαλυπτόμενος. Ίδιος ήταν ο Ιησούς Χριστός στο χωριό του, τα ίδια έλεγε και τα ίδια έκανε. Ίδιος ήταν και καθώς διεπέρασε την πόλη και ήλθε και μάλιστα προς την Ιεριχώ. Δεν ήταν όμως ίδιοι οι άνθρωποι που τον άκουγαν. Και η διαφορά του έργου του Χριστού στη ζωή μας δεν εξαρτάται από τον Χριστό, αλλά εξαρτάται από τους ακούοντας. Η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Αλλά μπορείς να ακούς και η καρδιά σου να είναι πατημένη γη, μπορείς να ακούς και η καρδιά σου να είναι γεμάτη από πέτρες, μπορείς να ακούς και η καρδιά σου να είναι γεμάτη από ζυζάνια, αλλά μπορείς να ακούς σήμερα και η καρδιά σου να είναι αγαθή και καθαρή και ο Λόγος του Θεού να πέσει, να πιάσει και να καρποφορήσει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, σήμερα
να παρακαλέσουμε τον Χριστό να καθαρίσει την καρδιά μας. Γιατί θέλουμε ο Λόγος του Θεού να φυτρώσει και να καρποφορήσει και να κάνει εκατό. Αγαθή και καλή γη. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να την κάνει. Γιατί ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Το πιστεύεις, αδερφέ? Και αφού το θέλουμε, το θέλεις? Εγώ το θέλω, Χριστέ μου, σήμερα πάρα πολύ το θέλω. Ίσως είναι η μόνη φορά στη ζωή μου που έχω καταλάβει πόσο πολύ το θέλω. Να καθαρίσει την καρδιά μου, να την κάνει αγαθή και καλή γη. Ο Λόγος του Θεού να πιάσει, να φυτρώσει και να καρποφορήσει. Αμήν, αδερφοί. Γιατί η διαφορά είναι τεράστια. Σε αυτούς που η καρδιά τους δεν ήταν καθαρή, γιατί έβλεπαν τον πρώην μαραγκό που, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι μας λέει τώρα, εμείς τον ξέρουμε. Δεν τον ξέρεις. Ξέρεις τον άνθρωπο. Ξέρεις την Εκκλησία, δεν ξέρεις τον Χριστό. Και όταν δεν ξέρουμε τον Χριστό, δεν ξέρουμε τίποτα. Πρέπει να μάθουμε τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος πάντοτε ζήταγε και θεώρησε τα πάντα σκύβαλα μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Να μάθουμε τον Χριστό και να τον αφήσουμε να καθαρίσει την καρδιά μας, να αλλάξει τα πάντα. Στο χωριό του δεν μπορούσε να κάνει ούτε ένα θαύμα. Για σκέψου, αδερφέ, αγαπητέ, να είμαστε στην Εκκλησία, να ερχόμαστε και να μην μπορεί ο Χριστός στη ζωή μας να κάνει ούτε ένα θαύμα. Δεν είναι φοβερό? Στο χωριό του, εκεί που μεγάλωσαν, και εμείς είμαστε εδώ στην Εκκλησία. Ή λίγα θαυματάκια, συγγνώμη κυρία μου, λίγα θαύματα έβαλε το χέρι του και θεράπευε κάποιος. Ενώ ο Θεός θέλει να κάνει μεγαλεία. Μπορεί να κάνει. Θέλει να κάνει. Θέλει να σου δημιουργήσει ένα μέλλον ένδοξο. Θέλει να κάνει τη ζωή σου έτσι που να βλέπουν οι άνθρωποι και να θαυμάζουν και να δοξάζουν τον Θεό. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να μην μπορεί να κάνει παρά μόνο λίγα θαύματα. Γιατί? Γιατί η καρδιά μας έχει τα δικά της. Πέτρες, ζυζάνια, πατημένη γη. Είναι ακριβώς αυτά. Σκληρότητα, πατημένη γη. Διδασκαλία, ανάταση των δακτύλου. Πέτρες. Και υποκρισία και πονηριά, ζυζάνια. Ώστε ο Χριστός να είναι αδύναμος, να είναι μικρούλης, να είναι ασήμαντος στη ζωή μας. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούμεθα και να ταλαιπωρούμε και τους άλλους. Και να μας ταλαιπωρούν και οι άλλοι. Και να είμαστε μέσα στην ταλαιπωρία. Να σε ταλαιπωρεί ο άντρας σου, να σε ταλαιπωρεί η γυναίκα σου, να σε ταλαιπωρούν τα παιδιά σου, να σε ταλαιπωρεί ο κάθε διπλανός σου, να ταλαιπωρείς όλους τους ανθρώπους. Γιατί? Δεν ζητήσαμε και δεν ζητάμε να καθαρίσει ο Χριστός την καρδιά μας σήμερα. Θεέ μου, κάμε χάρη, ελέησέ μας. Ενώ κοιτάξτε τώρα τι ωραία που εργάζεται με τον αρχισυνάγωγο που θεωρούσαν τον Χριστό αιρετικό. Αλλά αρρώστησε το κοριτσάκι του και πνέει τα λίστια. Να γιατί πάρα πολλές φορές λέμε και έχουμε πει ότι η καιρή κακή είναι ευλογία. Η ταλαιπωρία, η αποτυχία είναι η ευλογία που κάνει ο Θεός. Για να τον εξητήσεις και να δεις τη δόξα του, να δεις τα θαύματά του, να δεις τη χάρη του, τη δύναμή του, την αγάπη του. 12 χρόνια για το κοριτσάκι το καμάρωνε, ποτέ δεν σκέφτηκε τον Χριστό. Όταν όμως είδε το παιδί του να πνέει τα λίστια, πεθαίνει. Τότε έψαξε, σκέφτηκε, άκουσε. Υπάρχει κάποιος που θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια, που κάνει θαύματα, που κάνει μεγαλεία. Και αμέσως πήρε την καλή απόφαση. Καλή απόφαση όμως, που άλλαξε τη ζωή του. Δεν είναι μόνο ότι θεραπεύτηκε το παιδάκι του, αναστήθηκε δηλαδή το παιδάκι του, αλλά άλλαξε όλη η ζωή του.
Δημιουργήθηκε ένα καινούριο μέλλον σε αυτόν και στην οικογένειά του και στο κοριτσάκι του. Έγιναν νέα τα πάντα, νέα πράγματα. Πού τώρα να αμφισβητήσει τη δύναμη του Χριστού? Ποιοι να είναι οι λόγοι τώρα που θα τον κάνει να χάσει την πίστη του? Ποιοι να είναι οι λόγοι που θα τον σταματήσουν να δοξάζει αιώνια τον παντοδύναμο? Πήρε την καλή απόφαση. Σταματάει και προσεύχεται, γονατίζει και λέει: Κύριε, εσύ που αλλάζεις τα πάντα, εσύ που δημιουργείς νέα πράγματα, έχω ένα κοριτσάκι που πεθαίνει, έλα να προσευχηθείς και να το αγγίξεις και θα ζήσει. Θα πάει ο Κύριος, είναι αρχισυνάγωγος. Όποιος και να τον φωνάξει, ο Χριστός πάει. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, θέλω να τον φωνάξουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να τον φωνάξουμε. Έλα Κύριε, χανόμεθα, είπε ο Πέτρος. Δεν σε μέλει ότι χανόμεθα, βουλιάζει το πλοίο. Και ο Κύριος τι του είπε? Δεν του είπε φοβάσαι, τι εδίστασες ο λίγο έπιστε. Τι διστάζεις, δεν είμαι Θεός θαυμάτων? Δεν λέω και γίνεται? Δεν διατάζω τον άνεμο? Δεν διατάζω τη θάλασσα? Γιατί ολιγοπίστησες και λες χανόμεθα? Και ο Κύριος του λέει θα έρθω. Και να τώρα μια άλλη γυναίκα ταλαιπωρημένη 12 χρόνια, αιμορροούσα, φοβερή αρρώστια, η αιμορραγία. Ψάξτε να δείτε στα λεξικά, είναι τρομερή αν δεν την ξέρετε. Ο άνθρωπος πεθαίνει λίγο-λίγο. Εξαντλείται, 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 εξαντλείται. Μετά ούτε να περπατήσει μπορεί, ούτε τα χέρια να σηκώσει και πεθαίνει. Πεθαίνει από μία αργή, τραγικός θάνατος, από μία αργή και συνεχόμενη εξασθένηση. Και δεν πεθαίνει αμέσως. Όταν υπάρχει έντονη αιμορραγία πεθαίνει αμέσως. Αλλά με αυτού του είδους την αιμορραγία δεν πεθαίνει αμέσως. 12 χρόνια. Άρχισε πριν 12 χρόνια, άρχισε το κακό που συνέχιζε, συνέχιζε, συνέχιζε και γινότανε όλο και μεγαλύτερο το κακό. Αλλά εκτός από την αιμορραγία τη σωματική, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει και η αιμορραγία πνευματική. Ξέρεις, θα πει, λέω, να τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, να φεύγεις σιγά 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 η πίστη, να τσακώνεσαι με τους γονείς σου. Εγώ θα πω και πιο σοβαρά πράγματα. Να μην παντρεύεσαι και να περνάνε τα χρόνια. Αιμορραγία. Να μην διορθώνονται τα πράγματα στη δουλειά σου. Αιμορραγία. Να μην διορθώνονται τα πράγματα στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου. Αιμορραγία. Τι αιμορραγή? Η πίστη σου, η ψυχή σου, η δύναμή σου, η ζωή σου. Να φεύγει σιγά σιγά. Πήγε σε πολλούς γιατρούς, ξόδεψε όλη την περιουσία. Κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή την μορφή της αιμορραγίας, είτε φυσική είναι είτε πνευματική είναι. Κανένας άλλος από τον Χριστό. Αμήν. Αδελφοί, το πιστεύεις? Αμήν. Πρέπει να πιστέψουμε σήμερα. Πρέπει να πιστέψουμε σε ένα Θεό που κάνει θαύματα, παντοδύναμο, που ενεργεί. Και σκέφτηκε. Μόνο να αγγίξω το άκρον του ιματίου του και θα σωθώ. Τι ωραία πίστη. Δώσε μας πίστη Θεού Χριστέ μου. Γιατί αν έχετε πίστη Θεού, ό,τι αν ζητήσετε, χωρίς να διστάσετε, θα γίνει σε εσάς. Και δεν είναι ότι εμείς χρειαζόμαστε την πίστη, τη ζητάμε την πίστη, θέλουμε αυτή την πίστη του Θεού. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Χριστός ψάχνει να βρει ανθρώπους να τους δώσει αυτή την πίστη, για να τους καταστήσει επί διορθώτας χαλασμάτων. Σκέψου να υπάρχει εδώ και να σου λέει έλα το πάρεις, έλα στο δώσω, για σένα το έχω. Και εσύ με σκληρή καρδιά, με υπεροχή λόγου και με πονηριά
στο πνεύμα, να λες ξέρω τι θα κάνω, και να χάνεις αυτά που ο Θεός έχει προσδιορίσει προκαταβολής χρόνου για τον καθέναν από εσάς, από εμάς. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι φοβερό? Και καλά, πώς να αυξήσω την πίστη μου? Θυμάμαι μια φορά, και αυτό είναι αλήθεια, είμαστε στο Αίγιο και η γυναίκα μου άκουγε να λένε άλλοι είδαν οράσεις, άλλοι προφητείες, άλλοι ενύπνια, άλλους βάφτισαν με Πνεύμα Άγιο. Τη γυναίκα μου ούτε Πνεύμα Άγιο της είχε δώσει, ούτε χαρίσμα της είχε δώσει, τίποτα. Και πήγε στον Κύριο και λέει, Κύριε, μα του πεταμού είμαι. Και λέει, ξέρω τι έχω, δεν έχω πίστη. Προσευχόμαστε λοιπόν. Γονατιστή, τότε ήταν πιο αδύνατη και γονάτιζε κάτω-κάτω. Και άρχισε, μετά μου τα είπε, και άρχισε και σκεφτότανε. Τώρα εγώ δεν έχω πίστη, αλλά θα αγωνιστώ να λάβω πίστη. Κύριε, πιστεύω. Κύριε, πιστεύω. Και τώρα που θα σηκωθώ από κάτω, θα δω το πρόσωπό σου. Πιστεύω ότι θα έρθεις μπροστά μου. Εκείνα τα λεπτά, δεν ξέρω γιατί, σηκώθηκα εγώ χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο. Πήγα στην κρεβατοκάμαρα, έκανα κάτι που δεν υπήρχε λόγος. Γύρισα και περνώντας να πάω να γονατίσω, πάω να σταθώ πάνω από την Άννα για να της πω κάτι. Και καθώς απλώνω τα χέρια μου για να τη σκουντήσω, εκείνη τη στιγμή λέει, σηκώνομαι Κύριε, εδώ το πρόσωπό σου. Και καθώς σηκώνεται βλέπει εμένα. Βγάζει μια φωνή, μια κραυγή ακούστηκε σε όλο το Αίγιο. Εμένα δεν άντεξε να δει. Σκεφτείτε να ήταν ο Χριστός ή να ήταν άγγελος μπροστά. Αυτοί είμαστε αδερφοί, αδύναμοι, άθλοι, τυποτένια, ασήμαντοι. Τίποτα δεν έχουμε αν δεν μας το δώσει ο Χριστός. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε αν δεν το κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό το μόνο που κάνουμε είναι όπως η δούλη που κοιτάει στα χέρια την κυρία της, μπας και της δώσει τίποτα. Έτσι θα πάμε και εμείς στον Χριστό. Σαν δούλη προς τον Κύριό μας, μπας και μας δώσει τίποτα. Και θα μας δώσει, γιατί ιδού έρχεται ταχαίως, ο μισθός του για μας είναι στα χέρια του και το έργο μας που έχει προετοιμάσει ο Θεός έτοιμος να μας το δώσει. Είσαι βέβαιος? Βέβαια, γιατί το γράφει. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Το πιστεύεις? Έρχεται ταχαίως, αδερφέ. Σε ποιον? Σε σένα. Μόνο εσύ να τον περιμένεις. Αλλά να τον περιμένεις με πίστη. Ξέρετε ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Αυτός που μπορεί και περιμένει. Αλλά δεν χάνει την πίστη του. Αυτός που ελπίζει. Δεν χάνει τη χαρά της ελπίδας του. Περιμένει. Και η αιμορροούσα άγγιξε πίσω κρυφά το ημάτιο του. Και ευθύς θεραπεύει. Είναι Θεός θαυμάτων. Αυτό που δεν γίνεται, ο Χριστός το κάνει. Δεν θεραπεύεται αυτό? Δεν ξέρω τώρα. Αν θεραπεύεται, τότε δεν θεραπευόταν. Σαν τη λέπρα. Τώρα θεραπεύεται, τότε δεν θεραπευόταν. Ξέρετε πόσους λεπρούς είχε θεραπεύσει? Αυτό που δεν γίνεται, μόνο ο Χριστός το κάνει. Μπορεί να ανοίξει οφθαλμούς εκγενετής τυφλών? Αμήν. Μπορεί να θεραπεύσει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια? Αμήν. Μπορεί να σου δημιουργήσει το μέλλον που έχει προγραμματισμένο προκαταβολής κόσμου για σένα? Αμήν, Κυρία μου. Αμήν. Δώσε μας πίστη, Χριστέ μου, σήμερα. Δώσε μας πίστη, Θεού Χριστέ μου. Καθάρισε μας την καρδιά. Γέμισε μας την καρδιά με σπλάχνα. Καθάρισε μας την καρδιά. Γέμισε μας την καρδιά με παρηγοριά, με ενίσχυση. Κάνε μας, Κύριε Θεέ μου, όπως θέλεις να μας κάνεις εσύ. Κάνε μας, Χριστέ μου. Κατάλαβε ότι εξήλθε δύναμης. Και εδώ να το προσέξουμε, αδερφοί. Όποιος αγγίζει τον Χριστό, εξέρχεται δύναμης από Αυτόν. Αν τον αγγίξεις με πίστη, η δύναμη του θα έρθει σε σένα. Αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Χριστός. Αν τον αγγίξουμε σήμερα με πίστη, η δύναμη του Χριστού είναι μεγάλη, δεν υπάρχει πιο μεγάλη, θα έρθει μέσα. Αλληλούια. Δώσε μας πίστη, Χριστέ μου. Αύξησε μας την πίστη.
καθάρισε την καρδιά μας. Και αμέσως θεραπεύτηκε. Και ο Χριστός κατάλαβε, λέει, βρέθηκε άνθρωπος πίστεως και εξήλθε από μένα δύναμης. Ποιος είναι αυτός? Και ήξερε ότι είναι γυναίκα και έψαχνε να βρει ποια είναι. Τι ωραία σήμερα να τον αγγίξουμε, αδέρφια μου. Χριστέ μου, βοήθα μας να σε αγγίξουμε με πίστη. Λέει, ποιος με άγγιξε? Τι λέει, του λένε οι μαθητές, τι λες τώρα? Εδώ είναι τόσος κόσμος, σε συνθλίβουνε και εσύ μας λες ποιος σε άγγιξε? Όχι. Ποιος με άγγιξε? Με πίστη. Και η γυναίκα κατάλαβε, τον πλησιάζει, ντράπηκε και του λέει, εγώ είμαι αυτή. Και ο Κύριος λέει, πήγαινε, θεραπεύθηκες από τη μαστιγά σου και η πίστη σου έσωσε. Τι ωραία, Χριστέ μου, σήμερα να φύγουμε όλοι σωσμένοι από την πίστη μας. Από τι σωσμένοι? Από όλα. Από όλα. Μα δεν έχουμε σωτηρία? Έχουμε. Αλλά είναι καιροί κακοί και χρειαζόμαστε βοήθεια. Από όλα. Τι ωραία που θα είναι να φύγουμε σήμερα και να έχει κάνει ο Θεός σωτηρία στους δικούς μας. Απ' την πίστη σου. Να έχει επιστρέψει τους αποστάτες. Απ' την πίστη σου. Να έχει θεραπεύσει τους ασθενείς. Από την πίστη σου. Συνεχίζει το δρόμο του ο Ιάιρος. Καθυστέρησε, αλλά συνεχίζει. Δεν έχασε την πίστη του. Πιστεύει ότι αν την αγγίξει την κόρη του ο Κύριος θα θεραπευθεί. Αλλά καθώς πλησιάζει του λένε, μην ενοχλείς το διδάσκαλο, πέθανε το κοριτσάκι σου. Πέθανε, πέθανε το κοριτσάκι σου. Και εκεί πιστεύει ότι θα θεραπευθεί, δεν πιστεύει ότι θα αναστηθεί. Πιστεύει στα θαύματα, αλλά όχι στα μεγάλα θαύματα. Πιστεύει, αλλά όχι τόσο πολύ. Και σταμάτησε. Τώρα τι τον ενοχλώ? Ξέρετε, αδερφοί, δεν υπάρχει τίποτα δυνατόν στο Θεό. Μια φορά, θα σας πω και παραδείγματα σήμερα, μια και έχω όρεξη. Μια φορά ερχόμαστε από το Αίγιο και είχε φοβερή κίνηση. Ήταν 11 η ώρα, πρέπει να ήταν καθαρή Δευτέρα. Και το αυτοκίνητο κάτι έπαθε και ανέβασε θερμοκρασία, κάτι δεν δούλεψε καλά. Και όταν το είδα εγώ, τρόμαξα και λέω, πω, τώρα τι θα κάνουμε? Να σταματήσω δεν μπορούσα, ήμουν μέσα σε φοβερή κίνηση, ήμουν άκρη-άκρη αριστερά και προχωράγαμε πολύ σιγά όμως. Και έκανα μια προσευχή και λέω, Χριστέ μου, φτιάξε το αυτοκίνητο, κάνε κάτι. Μάλιστα από τότε έμαθα να λέω μια ωραία προσευχή, απλή, μπορεί να σας φανεί και αστεία. Κύριε, κάνε χάρη, κάνε κάτι εδώ που εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κάνε χάρη, κάνε κάτι, Χριστέ μου. Και ήταν πίσω μου ένας αδερφός, πολύ καλός αδερφός. Αδερφέ μου, λέει, ζητάμε στο Θεό να κάνει αυτά που μπορεί να γίνουν. Αυτό δεν γίνεται. Και είπα, δίκιο έχει. Πετάχτηκε όμως η αδερφή του αδερφού, η γυναίκα του αδερφού. Όχι, Γιαννάκο μου, τη λέει, όλα μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Οπ, ξαναφούσκωσα εγώ στην πίστη. Λέω, μπορεί. Λέω, Κύριε, μπορείς να τα κάνεις. Κάνε χάρη, κάνε κάτι. Τι θα πιάσουμε φωτιά εδώ, τι θα κάνουμε? Και εκείνη τη στιγμή, καθώς προχώραγε το αυτοκίνητο, απλώνει το χέρι του, ήταν ένας τροχονόμος και πολλούς τροχονόμους, μου κάνει, εσύ. Λέω, εγώ, εσύ, βγες έξω από εδώ. Λέω, εγώ, αυτό λέω, μου λείπει τώρα. Να με πιάσει και ο τροχονόμος, βγες έξω από εδώ. Κάνω έτσι το αυτοκίνητο, βγαίνω, ήταν τέσσερις και βγαίνω πέμπτη. Και μου λέει, φύγε τώρα. Είχαν ανοίξει το δρόμο, αδερφή. Και πήγαμε 150, πιο γρήγορα δεν έχω ξανάρθει. Ο δρόμος ανοιχτός πρώτος. Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί να κάνει όχι αυτά που νομίζεις, πολύ περισσότερα. Βέβαια, αλλά πώς? Ο Θεός λέει κάνει πάντοτε πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα από αυτά που εμείς ζητούμε ή και από αυτά ακόμη που νοούμε. Αλλά πώς? Κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας, κατά τη δύναμη της πίστεως που ενεργείται μέσα μας. Πότε έκανε ο Θεός στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία θαυμάσια, μεγαλεία και τεράστια? Όταν ο άνδρας ήταν πλήρης πίστεως, δυνάμεως και Πνεύματος Αγίου. Μπορεί να μας κάνει έτσι? Σήμερα μπορεί.
σήμερα, όλους μας, όλους. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας σήμερα όλα. Πιστεύεις? 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 Ο Άγιος λέει τώρα πέθανε. Βρε μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Το παιδί σου θα ζήσει. Και πήρα πάνω του κι αυτός. Παίρνει μαζί του τρεις. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Γιατί αυτοί είχαν πίστη. Αυτούς βρήκε και διάλεξε. Μόλις φτάνουν στο σπίτι, κλαίγανε, θρυνούσανε. Και ο Κύριος τους λέει, μην κλαίτε, λέει, το παιδί κοιμάται. Και τον γελάγανε. Χα, 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 χα. Άκου κοιμάται, πεθαμένο είναι, δεν αναπνέει. Βάζει μέσα, αλλά ξέρετε ποιους έβαλες μέσα. Αυτούς που τον αγαπάνε, αγαπάνε το κοριτσάκι. Γιατί η πίστης δι' αγάπης ενεργείται. Χωρίς αγάπη η πίστη δεν ενεργείται. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Πήρε τη μάνα, τον πατέρα που αγαπάνε το κοριτσάκι και πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που είναι οι κοντινοί του. Και πλησίασε και τι του είπε? Δεν είπε πολλά πράγματα. Γιατί στον Χριστό είναι εύκολο να αναστήσει το κοριτσάκι. Σε εμάς είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο Χριστός θα αναστήσει το κοριτσάκι. Λέει, τα λιθά κούμι. Αυτό είναι όλο. Όλο αυτό είναι. Που σημαίνει κοράσιον, σε σένα λέγω σήκω. Μα τόσο εύκολο είναι. Καταλαβαίνετε αδερφοί πόσο εύκολο είναι να ενεργήσει ο Κύριος όλων των δυνάμεων στη ζωή σου και να μετατρέψει το σκοτάδι σου σε φως, τη θλίψη σου σε πλήρη χαρά, την απελπισία σου σε ελπίδα βεβαία και ασφαλή, την ταπείνωσή σου σε δόξα, την αποτυχία σου σε μεγάλη επιτυχία. Πόσο εύκολο είναι να πει μία λέξη? Τα λιθά κούμι. Μόνο αυτό. Το κοριτσάκι σηκώθηκε. Μα πώς έγινε αυτό? Ο Χριστός το έκανε. Όλοι θαυμάσανε. Αυτό θέλει ο Χριστός, να θαυμάσουνε για το έργο του και για τις ενέργειές του. Τα λιθά ακούμε. Δώστε να φάει και μη διαφημίσετε με δικά σας λόγια. Αφήστε η ζωή σας να διαφημίσει το Χριστό, όχι τα λόγια σας. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, όταν ακούτε άνθρωπο που λέει, φύγετε από εκεί. Όταν δεν σταματάει να λέει, φύγετε. Και αν είσαι εσύ αυτός ο άνθρωπος που δεν σταματάς να λες, μετανόησε. Στα λόγια δεν υπάρχει δόξα. Στη σιωπή, στην πίστη και στην προσευχή υπάρχει ευλογία του Θεού. Όσο μπορείτε πιο λίγο να λέτε. Εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Η καρδιά μας καθαρή. Και τελείωσε αυτό το ωραίο ταξίδι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σε αυτή την περιοχή. Με τον Ιάιρο, το κοριτσάκι του και την αιμορροούσα. Τώρα αδερφοί αγαπητοί, ήρθε η δική μας η σειρά. Σήμερα να ζητήσουμε από τον Χριστό. Πιστεύεις αδερφέ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσά μας? Ας σηκώθουμε όρθιοι.